Φέδων Καριδάκης, είμαι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου ΣΟΣ Τροχαία Εγκλήματα, που σκοπό έχει την προσπάθεια περιορισμού των τροχαίων γενικότερα, τα οποία έχουν στοιχήσει δεκάδες χιλιάδες ζωές, περισσότερο νέους, και τα οποία δυστυχώς δεν αγγίζουν την πολιτεία, έτσι ώστε να βοηθήσει σε αυτή την απαράδεκτη εκατόμβη νέων ανθρώπων. Τα τροχαία είναι με πολύ μεγάλη διαφορά η μεγαλύτερη μάστιγα για τους νέους ανθρώπους, πολύ μεγαλύτερη από όλες τις υπόλοιπες παράγοντες θανάτου, οι οποίες απασχολούν και είναι γενικά την πολιτεία και, είναι και τις οργανισμούς υγείας και είναι τα πρωτοσέλιδα. Ένα σημαντικό θέμα το οποίο μας απασχολεί και το οποίο είναι πάρα πολύ καθοριστικό είναι και το θέμα της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στους δρόμους αν δεν υπάρχει και η δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη δεν έχει να κάνει κάτι τίποτε απολύτως με το ρεβασισμό των ανθρώπων που χάθηκαν. Έχει κάνει να καταλάβουμε ότι αυτή η χώρα δεν είναι ένα ξέφραγο αμπέλι. Είναι μια χώρα στην οποία όλοι έχουμε ευθύνες και που πρέπει όλοι μας να συνεισφέρουμε στο να κάνουμε τους δρόμους ασφαλέστερους. Σαν ένα κλασικό παράδειγμα θα αναφερθώ στη δική μου προσωπική περίπτωση. Ο γιος μου σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας πριν από 5 χρόνια και ακόμα δεν έχει εκδικαστεί ούτε η πρωτόδικη, ούτε πρωτόδικα στο ποινικό. Στο δε αστικό έγινε μία δίκη πριν από ένα χρόνο, στα 4 χρόνια, η οποία αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης ικανοποιητικής κατά την πρόεδρο πραγματογνωμοσύνης. Επομένως, έχει πάρει αυτή τη στιγμή μία άτυπη διετή αναβολή. Άρα, μιλάμε για ελάχιστο χρόνο, 6 χρόνια, αντίστοιχα για την πρωτόδικη εκδίκαση. Επομένως, εφόσον αυτά τα αδικήματα συνήθως παραπέμπονται σαν πλημελήματα, μιλάμε ουσιαστικά για παραγραφή. Ήταν ένα παιδί 15 χρόνων που πήγαινε με μία παρέα στο χορό του σχολείου τους. Ήτανε πρώτη λυκείου και ένα αυτοκίνητο περνώντας με απίστευτη ταχύτητα την Κηφισία στις 11.30 ώρα το βράδυ, τον πέταξε 40 μέτρα μακριά και τον εγκατέλειψα.